Προπαραμονή Χριστουγέννου και συγκεκριμένο μέχρι την Δευτέρα, 3η, 22 με 23 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα ποσά της δεύτερης δόσης της ενιαίας ενίσχυσης για το 2014 σε περίπου 670.000 δικαιούχους αγρότες σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ κάτι επίσημο δεν υπάρχει ως ανακοίνωση. Δυστυχώς και αυτή τη φορά δεν θα αποφύγουμε το κακό σενάριο για να οδηγηθούν οι δικαιούχοι αγρότες στα γκισέ των τραπεζών χρονιάρες ημέρες και θα πρέπει μέσα σε ένα τρίμερο να πληρωθεί η εξόφληση της ενιαίας ενίσχυσης, κάτι για το οποίο όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα απλά το αποφευγόμασταν να συμβεί. Θεωρώ ότι δεν μπορώ τίποτα απολύτως να προσθέσει κανείς στην όλη υπόθεση, αφού και αυτή τη φορά οι δικαιούχοι αγρότες και εκτινοτρόφοι αντιμετωπίζονται από την επίσημη πολιτεία όχι με τον πλέον προσήκοντα τρόπο. Ούτε ένα ούτε δύο αλλά πέντε συνολικά νέα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης γνωστότερα ως Αλέξανδρος Μπαλτατζής ετοίμασε η νέα δημοτική αρχή του Δήμου Δύο Ολύμπου με επικεφαλής τον Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης Διονύση Φόλιο όπως πληροφορήθηκα πρόσφατα. Κάνοντας λοιπόν πράξη την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα σε έναν Δήμο που διακρίνεται για τη δυναμική και τις τεράστιες προοπτικές του πρωτογενή τομέα και μάλιστα σε ένα σύντομο διάστημα η νέα διοίκηση δημιουργεί τις υποδομές για να υπάρξει έμπρακτη στήριξη και όθηση του κλάδου αυτού. Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει ανάλογη συνέχεια και στο μέλλον αφού ο Δήμος Δύο Ολύμπου διακρίνεται για τις δυναμικές αγροτικές του καλλιέργειες εκτός της καπνοπαραγωγής όχι μόνο στον πρώην Δήμο Δύο αλλά σε όλη την νότια Πιερία. Και μακάρι να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση σε όλο τον αυτοδιοικητικό χώρο της Πιερίας αλλά και της Κεντρικής Μακεδονίας. Ο αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έκανε πρόσφατα αναφορά στις ενισχύσεις του προγράμματος βελτίωσης των συνθήκων παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της Μελισσοκομείας για τα έτη 2014 έως 2016. Και έχουν εγκριθεί ποσά ύψους 16-17 εκατομμυρίων ευρώ για δράσεις που αφορά την ελληνική μελισσοκομεία, όπως της μετακίνησης των κυψελών, της αντικατάστασης των παλιών και φθαρμένων κυψελών με νέες, της λειτουργίας των κέντρων μελισσοκομείας, των αναλύσεων μελιού, των ταχύρυθμων εκπαιδεύσεων και της έρευνας, του προγράμματος πρωτοβουλειών από τους μελισσοκομικούς συνεταιρισμούς στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους. Επίσης, ξεχωριστές δράσεις αποτελούν στο πλαίσιο του προγράμματος η παροχή κινήτρων και η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας μέσω των σχεδίων βελτίωσης, η παροχή κινήτρων για την συσκευασία και τα κίνητρα για την εγκατάσταση των νέων γεωργών. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνουν και άλλα βήματα και δείγματα γραφής από την επίσημη πολιτεία για την ακόμη μεγαλύτερη και έμπρακτη στήριξη της μελισσοκομείας στη χώρα μας. Αυξάνεται το μέγιστο επιτρεπόμενο αλίευμα για την αλιεία του ερυθρού τόνου στη Μεσόγειο. Η απόφαση ελήφθη μετά από διαπραγματεύσεις που έγιναν κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο με παρέμβαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργου Καρασμάνη, ο οποίος, στηριζόμενος στα νέα επιστημονικά δεδομένα, διεκδίκησε και πέτυχε την αύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου αλιεύματος για τον ερυθρό τόνο. Το επιστέγαμα των διαπραγματεύσεων ήταν να γίνει αποδεκτή και να αποφασιστεί η αύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου αλιεύματος κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνόδου της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θηνοειδών του Ατλαντικού. Συγκεκριμένα, το μέγιστο επιτρεπόμενο αλίευμα αυξάνεται από 13.400 τόνους το 2014 σε 15.821 τόνους το 2015. 18.911 τόνους το 2016 και 22.705 τόνους το 2017. Ειδικότερα για τη χώρα μας, η ποσόστοση για την αλιεία του ερυθρού τόνου αυξάνεται από 129 τόνους το 2014 σε 152 τόνους για το 2015, 182 τόνους για το 2016 και 218 τόνους για το 2017. Άρα η ποσόστοση ερυθρού τόνου που αντιστοιχεί στη χώρα μας αυξάνεται σταδιακά μέχρι το 2017 κατά περίπου 90 τόνους ή 70%. Παράλληλα, επιτεύχθηκε πρόσφατα συμφωνία σε διμερές επίπεδο μεταξύ του Έλληνα Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και του Κύπριου ομόλογου του,
με την οποία η Κύπρος παραχωρεί στην Ελλάδα για το 2014 49 τόνους από τη δική της ποσόστοση για τον ερυθρό τόνο, με αντάλλαγμα 20 τόνους γάδου από την ελληνική ποσόστοση.